Εσύ η ενότητα και η αγάπη. Επειδή δεν είναι όμως, θα το παλέψουμε. Τώρα θα το παλέψουμε. Λοιπόν, εδώ για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα, γιατί μπορεί κάποιος να περιμένει για κάποια άλλα πράγματα από εμάς. Εμείς εδώ θα κρατήσουμε την θεματολογία και την πορεία της εκπομπής τα τελευταία 4 χρόνια και για σήμερα. Θα αναφερθούμε στην ετησιογραφία τόσο όσο για να σας ενημερώσουμε, για να ξέρετε τι γίνεται και πού βρισκόμαστε, γιατί δεν είμαστε ούτε σε άλλο πλανήτη, ούτε σε άλλη χώρα, ούτε σε άλλη πραγματικότητα. Και παρά το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι, επαγγελματίες, που κάνουμε ένα συγκεκριμένο είδος ρεπορτάζ, το οποίο μπορείτε να το ονομάσετε όπως θέλετε, εμείς το ονομάζουμε ποικίλης ύλης ρεπορτάζ. Και σαφώς όχι δυσιογραφικό, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε όταν κλείνουν τα φώτα μέσα σε αυτό το πλατό να έχουμε και την άποψή μας και τα νεύρα μας και τις ιδεολογίες μας και τα προβλήματά μας και τα χρέη μας και τα λεφτά μας και το οτιδήποτε. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς. Τώρα, αν όπως εσείς τα πάτε όσοι έχετε στη δουλειά σας σήμερα και θα κάνετε αυτό για το οποίο πληρώνεστε, έτσι ερχόμαστε και εμείς, χωρίς ενοχές, να κάνουμε αυτό για το οποίο έχουμε κληθεί και είμαστε σε αυτήν εδώ τη θέση. Θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να το κάνουμε. Με ευχάριστο τρόπο. Εμάς ο σκοπός μας είναι να το κάνουμε με τον τρόπο που το κάνουμε καθημερινά, γιατί είμαστε όπως είναι οι ηθοποιοί που ανεβαίνουν και εκτελούν ένα έργο κάθε βράδυ, είτε έχουν τον ταλκά τους τον προσωπικό, είτε είναι στην καλύτερη φάση της ζωής τους. Και ζητάω τη βοήθειά σας, γιατί μας βοηθάνε πάρα πολύ τα σχόλιά σας, να ξέρετε, να μας κρατάει έτσι η ψυχολογία μας σε θέση τέτοια, ώστε να μπορούμε και εμείς μέσα σε όλο αυτό το χαμό και μέσα σε όλο αυτό το χάος που συμβαίνει να είμαστε πιστοί σε αυτό που έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε. Ό,τι είναι γι' αυτό. Σε όποιον δεν αρέσει, είναι σεβαστό, μπορεί να εξυπηρετηθεί από το περιεχόμενο άλλων εκπομπών και άλλων καναλιών. Για αυτούς που επιμένουν ότι θέλουν να ξυπνάνε τη μέρα τους λίγο πιο ευχάριστα, εμείς είμαστε εδώ. Και πάμε να πούμε τα νέα για τον καιρό. Νέα επιδείνωση λοιπόν με βροχές και καταιγίδες στα χιόνια, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε ουσιαστικά μια νέα επιδείνωση, ένα νέο κύμα.